Okay. Ε, πριν πάω στην κάρτα, θα πω ότι το έχω αλλάξει το κομμάτι αυτό. Εντάξει, έχει κάθε φορά, ανάλογα τώρα με το, ανάλογα με το τι θέλω να δείξω, τι θέλω να δείτε, να μάθετε πάνω σε αυτά τα, τα παραδείγματα που έχω, αλλάζω και το groove. Ξαναλέω ότι το groove στο ίδιο κομμάτι, αν αλλάξει ρυθμός δηλαδή και στυλ ε, του background, στυλ της μουσικής, είναι σαν να αλλάζει ολόκληρο το κομμάτι. Είναι δηλαδή σε ένα chord progression, όταν το αλλάζει το groove, είναι σαν να κάνει ένα καινούριο κομμάτι. Έτσι. Οπότε σε ορισμένα κομμάτια δεν ταιριάζει να είναι, swing, δηλαδή δεν ταιριάζει σε όλα τα, τα chord progressions να είναι swing, και επειδή και καλά ρίχνουμε ένα βάρο στη jazz. Ο αυτοσχεδιασμό είναι για όλα τα μουσικά στυλ. Εντάξει. Δεν αφορά μόνο το swing ή την bossa αφορά όλη τη δυτική μουσική που σημαίνει ότι μπορεί να έχεις ένα κομμάτι σε ό,τι groove θέλεις, σε ό,τι ρυθμό και σε ό,τι στυλ μουσικής θέλεις. Ξαναλέω ότι το groove είναι δύο πράγματα. Δηλαδή, σημαίνει, βασικά σημαίνει πολλά πράγματα. Είναι ένας γενικός όρος, ας πούμε, που ισχύει. Αλλά βασικά σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι το groove που αφορά το ρυθμό Δηλαδή όταν παίζει ο drummer ή όταν παίζει ο κιθαρίστας ή όταν παίζει ο σαξοφωνίστας, πώς παίζει ο ρυθμός του πάνω στο βασικό τέμπο, δηλαδή πώς κάθονται οι νότες του, δηλαδή τι ρυθμικό, τι ρυθμικό στυλ έχει ο συγκεκριμένο, Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο ρυθμικό στυλ και γι' αυτό το λόγο και κάποια προγράμματα μουσικής, ε μπορούν να ξεσηκώσουν το groove του κάθε στυλ παίξηματο και να το μεταφέρουν σε άλλο. Δηλαδή, το στυλ του τάδε drummer, το group του τάδε drummer, δηλαδή που κάθε το ρυθμό του συγκεκριμένου μπορεί να το πάρουν και να το βάλουν στο στυλ ενό ε, virtual drummer. Οπότε να ξεσηκώσουν, α πούμε, το στυλ που θα παίζει κάποιο. Ε, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το groove ενός ολόκληρου κομματιού. Μπορεί να είναι funky, Μπορεί να είναι soul, μπορεί να είναι μπαλάντα. μπορεί να είναι ποσανόβα, μπορεί να είναι σάλτσα. Και αυτό γκρουβ λέγεται. Έτσι. Ε, γι' αυτό και λέμε ότι αυτό το κομμάτι γκρουβάρει έτσι, αυτό δεν γκρουβάρει. Σε αυτό το ρυθμό, σε αυτό το ρυθμό δεν γκρουβάρει. Έτσι. Άρα, ορισμένα κομμάτια που δοκιμάζουμε, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Δηλαδή, αν μα έχει κάτσει ένα κόρτ progression, ξέρω εγώ, και θέλουμε να το κάνουμε μποσανόβα, μπορεί να μην ταιριάζει. Δεν θα πετάξουμε το κόρτ progression. Αν το αλλάξουμε ρυθμό, αν το κάνουμε, ξέρω εγώ, ε, μπολερό, παράδειγμα, μπορεί να ταιριάζει. Μποσανόβα, μπολερό, έτσι, κοντινά. Αλλά πολύ διαφορετικά. Οπότε, αυτή είναι η έννοια του δεύτερου, της δεύτερης εξήγησης, ας πούμε, τούτου είναι groove, έτσι. Αλλά Γενικός groove είναι ένας όρος ο οποίος ισχύει για τα πάντα στη φύση. Από το τι λέμε μέχρι το τι βλέπουμε και το τι ακούμε και γενικά πώς αντιλαμβανόμαστε τις πληροφορίες που παίρνουμε και πώς τις μεταδίδουμε στους άλλους. Έτσι. Και αυτό είναι ένα είδος groove. Λοιπόν, προχωράμε στο κομμάτι. Εδώ πέρα τώρα θέλω να πω το εξή. Ε, σε ορισμένε περιπτώσει, ειδικά στα αργά, αυτό επειδή δεν το άφησα τώρα να είναι αργό. <coughs> Συγγνώμη. Καλό είναι να αφήνουμε έναν αέρα ενδιάμεσα στα κόρτα και να ξαναπιάνουμε το καινούριο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε κα, κάθε φορά τρόπου να συνδέουμε τι συγχορδίες, ειδικά στα αργά κομμάτια. Εντάξει, αν δεν έχουμε δηλαδή, μα βγαίνει κάποια φράση. Καλύτερα να αφήνουμε αναπνοή. Έτσι να ακούγεται και να αναπνέει η αρμονία που λέμε. Να αφήνουμε δηλαδή την αρμονία να μιλήσει από μόνη τη. Δεν χρειάζεται από πάνω να παίζουμε μονίμω. Ε, το, ένα, το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι μπορεί να μην, να μην έχουμε τρόπο. Στον αυτοσχεδιασμό, αν δεν έχει τρόπο, δεν παίζει. Δεν παίζει δηλαδή επειδή πρέπει να παίξει. Δεν σε υποχρεώνει κάποιο να παίζει ασταμάτητα και να εφευρίσκει φρασιολογία. Καλύτερα, αν δεν σου έρχεται καλά η ιδέα, να αφήσει να ακούγεται το ρυθμι section. Ώστε να ακουστεί η αρμονία και δεν θα ακουστεί μόνο απλά η αρμονία, θα ακούσει και εσύ την αρμονία. Δηλαδή, θα, ακούσεις ακούσει και αυτού που παίζουν. Γιατί πολλέ φορέ ξεκινάει κάποιο και όσο πιο πολύ δυσκολεύει το κομμάτι, αυτό μπορεί να συνεχίζει για να βρει τον τρόπο, να βρει τη φρασιολογία. Ενώ σε πολλέ περιπτώσει, καλύτερα είναι όσο πιο δύσκολο γίνεται το κομμάτι να αραιώσει για να ακούσει κιόλα. Και να ακουστεί, να αναπνεύσει η αρμονία, να αναπνεύσει το groove. Λιγότερε νότε. Άρα δεν χρειάζεται να παίζουμε ασταμάτητα και ειδικά όταν είναι δύσκολα τα, τα chord progressions και στα αργά κομμάτια όταν δεν έχουμε γιατί η φρασολογία στην παλάντα είναι ακόμα πιο δύσκολη γιατί πρέπει να γεμίσεις με νότες μια μεγάλη απόσταση. Είναι σαν να η φρασιολογία της μπαλάντα είναι σαν το double time στο γρήγορο κομμάτι, στο medium κομμάτι. Δηλαδή, περισσότερες νότες σε, μικρότερη, σε μεγαλύτερη απόσταση. Έτσι. οπότε, αφήνουμε αναπνοές και ειδικά όταν δεν μας έρχεται ιδέα. Δεν πειράζει, δεν, δεν παίζει μόνο σου, παίζεις με ένα αριθμή σεξον. Και ακόμα και μόνος σου να παίζει μερικές φορές, η αρμονία μεταξύ των νοτών που παίζεις εννοείται. Και αυτό μπορεί κάποιο να το δουλέψει και να το κάνει ωραίο σόλο. Ε, πάμε να τα ακούσουμε άλλη μια. Έτσι αργά.